Αυτός είμαι εγώ, ενώ αυτός ο αρχιμάστορας που δεν πολύ γουστάρει να βγαίνει σε βίντεο. Σήμερα είπα να σας δείξω μια κατασκευή που είχα κάνει όταν απολύθηκα από τον στρατό. Super low budget project, αλφάδι speaker, 5W, 2 ηχεία. Πάμε να το δούμε. Για αρχή θα χρειαστούμε ένα παλιό ξύλινο κουτί, δύο μεγάφωνα που είχαν βγει για σύνταξη, ένα ζευγάρι passive resonators, μία πηγή radio με MP3 decoder, μερικά καλώδια, holders για τις μπαταρίες, οι ίδιες οι μπαταρίες, 18650, κάνε ένα βολτόμετρο, μερικά λεντάκια, συν αν γουστάρουμε βάσεις, και λίγα ακόμα ηλεκτρονικά όπως για παράδειγμα μία πλακέτα φόρτισης. Στο τέλος του μεταξύ θα χρησιμοποιήσουμε και έναν χειροποίητο αερογράφο, για το οποίο κάποια στιγμή θα έρθει και βιντεάκι. Το project μας στηρίζεται πάνω σε αυτή την super duper κινέζικη εφεύρεση, η οποία ξεκινάει όπως λέει στο manual τη λειτουργία της από τα 5V, ενώ πρακτικά δουλεύει κανονικά και με 3V. Αυτό θα μας επιτρέψει να χρησιμοποιήσουμε μπαταρίες 18650, είτε μία, είτε όσες θέλουμε παράλληλα. Το κόστος της πηγής είναι γύρω στα 2 δολάρια και μαζί έχετε και η πλακέτα και το μπροστινό πάνελ με κουμπάκια. Παίρνεις ακόμα και ένα μικρό τηλεχειριστήριο. Εν τω μεταξύ με 3 δολάρια παίρνεις μια παρόμοια πηγή που έχει και Bluetooth μέσα. Αλλά και η δικιά μας και USB drives διαβάζει και κάρτες και line in έχει και ραδιόφωνο ενσωματωμένο έχει. Αφού όμως δεν πιάνει μπλε δόντια, θα της βάλουμε ένα 3,5 jack να παίζουμε στο μουσική από το κινητό. Από θέμα μπαταρίας έχουμε τα πιο μούφα 18650 που έχω δει, παίζει έναν αυτά που πουλάνε με 1 ευρώ στα μπαζάρια ξέρω εγώ. Εγώ τα είχα βρει στα 70 λεπτά από Κίνα, μετράμε το πραγματικό όγκο και παίρνουμε γύρω στα 1700 πραγματικά μιλιαμπερόρια. Πήρα και 3 holders, τα κόλλησα μεταξύ τους με κόλλα στιγμής, βρήκα και ένα καλώδιο στο πάτωμα και σύνδεσα παράλληλα την μπαταρία μας. Ελέγχω αν όλες οι μπαταρίες έχουν την ίδια τάση, μην πλακωθούν κιόλας, και τις κουμπώνω. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι μια πλακητίτσα φόρτισης τέτοιας μπαταρίας. Αυτό εδώ ένα BMS εκφόρτισης και αυτό εδώ μια πλακέτα υβρίδιο των πρώτων δύο. Δηλαδή φορτίζει, κλείνει την φόρτιση όταν φόρτισε και κλείνει την έξοδο όταν ξεφόρτισε η μπαταρία. Όλα σε ένα. Νοικοκυρεμένα. Τιμή λιγότερο από 1 ευρώ. Επίσης έχει και SMD λεντάκια που ανάβουν όταν φορτίζει ή φόρτισε η μπαταρία. Το οποίο εννοείται θα το χρησιμοποιήσω και εγώ και θα βγάλω ένα δίχρωμο LED μπροστά στο πάνελ. Τιμή 15 λεπτά. Οπότε έχουμε και λέμε όσο φορτίζει η μπαταρία θα μας ανάβει κόκκινο το LED και όταν φόρτισε πράσινο. Εντάξει, πάει και αυτό. Τώρα όσο αφορά τη στάθμη της μπαταρίας. Προφανώς και θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω κανένα βολτόμετρο ή ψηφιακό δείκτη, αλλά αφού το budget της κατασκευής τίνει προς το 0, θα χρησιμοποιήσω το κύκλωμα μιας παλιάς σπασμένης λάμπας που είχαν πετάξει κάποτε από ένα συνεργείο, η οποία λάμπα είχε αυτά τα λεντάκια τα κόκκινα που ανάβανε αναλόγως την τάση που είχε η μπαταρία. Την ίδια πλακέτα είχαμε βάλει και σε ένα powerbank και το μόνο που αλλάζει είναι ότι θα βάλω πράσινα, κίτρινα και κόκκινα LED συν βάσεις. Τέλος πάντων αυτό λίγο αργότερα, για αρχή πρέπει να επεξεργαστούμε λίγο το ξύλινο κουτί, το οποίο κάποτε φαίνεται να ήταν κάποιο παιχνίδι. Δεν ξέρω πραγματικά, πάντως και εδώ τζάμπα μου βγήκε, αφού το κουτί το βρήκα δίπλα στα σκουπίδια. Το έφερα σπίτι, το έπλυνα και ξεκίνησα να το δουλεύω. Δυστυχώς φαινόταν πολύ μούφα και εμείς τα φτιάχναμε υποτίθεται ένα ηχείο που θα έπαιζε μουσική, οπότε το ενίσχυσα λίγο. Και όσο στεγνώνει το ανανεωμένο μας κουτί, τσεκάρουμε στα γρήγορα τη λειτουργία της super duper κινέζικης πηγής. Δίνουμε ρεύμα, ανάβουμε διακοπτάκι και μπαίνει κατευθείαν το radio mode. Η πηγή από μόνη της πιάνει έναν σταθμό με καλό σήμα και κατά την επανακίνηση ξαναπαίζει ο ίδιος. Πατώντας το κουμπάκι συν πιάνει ο αμέσως επόμενος σταθμός με καλό σήμα,
ενώ το παρατεταμένο πάτημα ανεβάζει τη φωνή. Αν πατήσουμε το κουμπάκι Mode, αλλάζει η είσοδος στο Line In, δηλαδή παίζουμε μουσική με καλώδιο. Αλλιώς έχουμε και SD κάρτα, αλλά και το κλασικό μας USB. Κάτω δεξιά στο Mini USB σύνδεσα την υβρίδια πλακέτα. Δηλαδή η φόρτιση του ηχείου γίνεται από εκεί. Α, πριν το ξεχάσω, επίσης έχει και ενσωματωμένο equalizer. Πριν μιλήσουμε για τα ηχεία και πριν βάψουμε το κουτί, όσο και low budget να είναι η κατασκευή, αποφάσισα να κρύψω λίγο τα έξτρα καρφιά που βάρισα για να ενισχύσω το κουτί. Σετ γκρίλια για τα ηχεία, Kleinmine, ακόμη μια τζάμπα λύση, με αγορά ηχείων αυτοκινήτων πάντα έρχονται μαζί και σχεδόν ποτέ δεν τοποθετούνται στο αυτοκίνητο, οπότε τα πετάνε με το κιλό. Πραγματικά το budget της κατασκευής είναι στον πάτο και για να παραμείνει εκεί, ακόμα και τα Passive Resonators τα βρήκα με 50 λεπτά. Και τα δύο έτσι, άρα 25 λεπτά το ένα. Αυτά σε ένα κλειστό κύκλωμα ενισχύουν την απόκριση χαμηλών συχνοτήτων, αλλά στην περίπτωσή μας είναι πιο πολύ για τη μόστρα ξεκάθαρα. Τώρα όσο αφορά τα ηχεία και αυτά πρακτικά τα πήρα τζάμπα, αφού κάποια μέρα βρήκα δίπλα στα σκουπίδια ένα πανπάλαιο γιαπωνέζικο ραδιόφωνο. Ναι μεν έχουν μεγάλη αντίσταση και χαμηλή ισχύ, αλλά έχουν απλά τεράστιο sensitivity. Δηλαδή πολύ μεγάλη ευαισθησία, χάρη στην οποία η μικρή μας 5W πηγή παίζει πολύ δυνατά. Κάποια στιγμή κατάλαβα ότι τα Passive Resonators δεν δίνουν χαμηλά, αφού τα ηχεία μας δεν έχουν κίνηση, οπότε επαναβάλω ένα Bass Reflex Tube, το οποίο θα μου έδινε την ευκαιρία να μειώσω κατά 2 τον όγκο του κουτιού, χωρίς να χάσω πρακτικά από ήχο. Λοιπόν, αφού τελειώσαμε να τρυπάμε το κουτί, το βάφουμε κιόλας και ξεκινάμε σιγά σιγά την συναρμολόγηση. Βάζουμε τα γρίλια, εντάξει βιδάκια, εδώ δεν έβαλα παλιά σκουριασμένα, είπαμε. Βάζουμε και τα ηχεία, τα μονώνουμε και από πίσω με θερμόκολλα. Βάζουμε και τους συντονιστές και τα υπόλοιπα μέρη. Δοκιμάζουμε στα γρήγορα με το χειροποίητό μας τροφοδοτικό που είχαμε δείξει σε ένα άλλο βιντεάκι την λειτουργία του BMS. Τα λεντάκια μπροστά ανάβουν όπως και θα έπρεπε ανάλογα στο φορτίο της μπαταρίας και όταν αυτό πέφτει κάτω από 3 volt το ηχείο μας απενεργοποιείται μόνο του. Άρα όλα κομπλέ. Βάζουμε και την μπαταρία όσο πιο κάτω χαμηλά γίνεται για το κέντρο βάρους και κλείνουμε το καπάκι. Τελειώσαμε. Βασικά δεν τελειώσαμε, βάζουμε και ένα χερούλι γιατί δεν βολεύει, βάζουμε και τις μεταλλικές σίτες, βάζουμε και το σωλήνα πίσω. Και κάτι που παρατήρησα πολύ γρήγορα είναι ότι το ηχείο δεν πιάνει ράδιο όταν δεν είσαι κοντά του. Οπότε από το ίδιο γιαπωνέζικο ραδιόφωνο, από όπου δανείστηκα και τα ηχεία, τσίμπησα και την κεραία. Τώρα είμαστε jet. Εγκρίνει και ο μάστρος, οπότε το βάζουμε για φόρτιση. Η φόρτιση γίνεται πάνω κάτω με 1 αμπέρ ρεύματος. Θέλουμε 2 ώρες για να φορτίσουμε πάνω από 90% της μπαταρίας και άλλες 2 ώρες για να σταματήσει πλήρως η φόρτιση. Αλλά το τελευταίο είναι από τις μούφα μπαταρίες και τίποτα άλλο. Αφού το ηχείο έχει φορτίσει μπορεί να παίζει άνετα για ένα τετράωρο ή πεντάωρο. Πρώτα όμως θέλω να το πατεντάρουμε, μιας και μοιάζει λίγο έτσι με στρατιωτικό εξοπλισμό. Και εδώ για πρώτη φορά στη ζωή μου είπα να χρησιμοποιήσω μια άλλη κατασκευή που είχα φτιάξει τότε, πριν κάνα 5 χρόνια, έναν χειροποίητο αερογράφο που εντάξει φάνηκε να κάνει καλή δουλειά. Δεν έχω και εμπειρία να σας πω.
Πάντως αυτό ήταν το ηχείο. Το έχω ακόμα στο δεύτερο γραφείο μου, το ανάβω κανένα ραδιόφωνο. Δεν έχει χαλάσει κάτι παραδόξως με τόσο low budget που είναι. Πλάκα πλάκα, μέτρησε κανείς πόσα ξοδέψαμε. Όπως και να έχει, ευχαριστώ πολύ για την παρακολούθηση. Έρχονται πολλές κατασκευές ακόμα στο κανάλι. Stay tuned και τα λέμε στο επόμενο.